Θετικές είναι γενικά οι πρώτες εντυπώσεις από τις επιδόσεις της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν. Ύστερα από την ομιλία της ενώπιον των Ευρωβουλευτών, οι Σοσιαλδημοκράτες αναλύουν τώρα το περιεχόμενο πριν καταλήξουν στην απόφασή τους. Αρχικά ήμασταν πολύ σκεπτικοί γιατί ήταν ένα άτομο που δεν ξέραμε σχεδόν τίποτα γι' αυτό και δεν ήταν και μέρος της διαδικασίας του Spitzenkandidat που το Ευρωκοινοβούλιο ήθελε. Αυτό που είδαμε σήμερα ήταν διαφορετικό από αυτό που είχαμε δει πριν από μια εβδομάδα και θα αναλύσουμε αυτά που ακούσαμε για να αποφασίσουμε. Διστακτικοί εξακολουθούν να είναι οι πράσινοι του Ευρωκοινοβουλίου. Καταγγέλουν ότι παρουσίασε ένα πρόγραμμα που παραμένει ασαφές. Σήμερα ακούσαμε μια καλή ομιλία, αλλά αυτό που λείπει είναι συγκεκριμένες προτάσεις για τους τομείς που είναι πολύ σημαντικοί για μας. Είπε ότι είναι σημαντικό να προστατεύουμε το κλίμα και συμφωνούμε, αλλά δεν πρότεινε συγκεκριμένες προτάσεις για τις πολιτικές που θα ακολουθήσει. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι Βρετανοί ευρωβουλευτές υπέρ του Brexit δεν θα στηρίξουν την υποψηφιότητα της Ursulas von der Leyen. Είναι η δεύτερη λιγότερο δημοφιλής πολιτικός στη Γερμανία σήμερα, αλλά πέρα από αυτό έχει κάνει μερικές σκοτεινές συμφωνίες όταν ήταν στην παλιά της θέση στη Γερμανία και απλά δεν νομίζω ότι είναι έτοιμη για τη δουλειά αυτή. Πολλοί στο Κοινοβούλιο έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για αυτό το θέμα. Και όμως είναι ακόμα εδώ, επειδή και μόνο δεν υπάρχει κάποιος άλλος να ψηφίσουμε υπέρ ή κατά. Αντίθετα, την υποψηφιότητά της στηρίζει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.